επίπεδο ενημέρωσης και επιμόρφωσης του πληθυσμού. Όσο πιο καλά είναι ενημερωμένος ο πληθυσμός, τόσο λιγότερες είναι οι πιθανότητες τύφλωσης από το γλαύκωμα. Το γλαύκωμα είναι μια πάθηση του οπτικού νεύρου που έχει άμεση σχέση με την αυξημένη εδωφάλμια πίεση. Το οπτικό νεύρο είναι αυτό που μεταφέρει τις εικόνες και βλέπουμε στον εγκέφαλο. Είναι ένα υγιές οπτικό νεύρο, είναι απαραίτητο για να έχουμε καλή όραση. Το οπτικό νεύρο είναι σαν ένα καλώδιο, αποτελείται από πάρα πολλές οπτικές ίνες. Και μάλιστα να τονίσω εδώ ότι πρώτα αντίθετα με την οχροπάθεια που καταστρέφεται η κεντρική όραση, εδώ πρώτα βλάπτονται οι περιφερειακές οπτικές ίνες και έτσι μειώνεται το οπτικό πεδίο πρώτα και αυτό είναι το πολύ επικίνδυνο γιατί δεν καταλαβαίνει ο ασθενής ότι έχει την πάθηση. Η αυξημένη βέβαια εδωφθάλμια πίεση, η οποία συνήθως είναι υπεύθυνη για το γλαύκωμα, δεν σημαίνει απαραίτητα γλαύκωμα. 5% ατόμων ηλικίας πάνω από 50 ετών έχουν αυξημένη πίεση στο μάτι. Αν αυτοί παραμείνουν χωρίς αγωγή, ο ένας στους 5 θα αναπτύξει γλαύκωμα μέσα σε 5 χρόνια. Το γλαύκωμα μπορεί να αναπτυχθεί στη διάρκεια του χρόνου, δυστυχώς, όπως είπαμε, αργά-αργά, χωρίς συμπτώματα. Η αυξημένη πίεση δεν προκαλεί ούτε πόνο ούτε θάμπομα. Βέβαια, εξαίρεση αποτελεί το οξύ γλαύκωμα, το οποίο όμως δεν ενδιαφέρει, διότι εκεί τρέχει κανείς αμέσως στο γιατρό. Η χρόνια λοιπόν αυξημένη εδωφθάλμια πίεση καταστρέφει σταδιακά τις ίνες του οπτικού νεύρου, χωρίς να γίνεται αντιληπτό, και δυστυχώς αυτές οι βλάβες που προκαλούνται είναι μη αναστρέψιμες.